να ρίξει φως στα όσα έχουν καταγγελθεί στη διάρκεια της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του Βαγγέλη Γιακουμάκη, έχει στόχο η ακροαματική διαδικασία στη δίκη των 9 νεαρών κριτικών σπουδαστών της Γαλακτοκομικής Σχολής των Ιωαννίνων. Η διαδικασία επικεντρώθηκε σήμερα στην κατάθεση του φίλου του άτυχου 20χρονου που σήμερα ζει στη Βραζιλία και ήταν εκείνος που είχε εγκαίρως προειδοποιήσει τη διεύθυνση της σχολής ότι το άγριο μπούλινγκ σε βάρος του Βαγγέλη Γιακουμάκη μπορούσε να οδηγήσει σε τραγωδία. Ο Νίκος Δαβρής ρωτήθηκε από το δικαστήριο γιατί πήρε την πρωτοβουλία να καταγγείλει την κακοποίηση του Βαγγέλη τη στιγμή που ο ίδιος δεν είχε αναφέρει τίποτα σε κανένα. Ο μάρτυρας απάντησε πως αν ο άτυχος Βαγγέλης μιλούσε θα αποκοβόταν από τους κριτικούς. Ακολούθησε με κάποιες έολες εκτιμήσεις και αόριστους αφουγκρασμούς, φήμες κάποιων εκ των συμφοιτητών του Βαγγέλη. Όλα αυτά δυστυχώς ή ευτυχώς καταπίπτουν στο ακροατήριο, έρχονται και όταν τους ζητάμε επίμονα να μας κατονομάσουν την πηγή της πληροφόρησης, κανείς δεν λέει τίποτα συγκεκριμένο. Άκουσα, είδα, δεν ξέρω, τα λοιπά. Όλα αυτά δυστυχώς συντείνουν σε μια καταστροφική αποδεικτική διαδικασία που απλώς κουράζει και τίποτα δεν εισφέρει. Ο δεύτερος μάρτυρας, που είναι και συγγενής ενός εκ των κατηγορουμένων, κατέθεσε ότι ο άτυχος Βαγγέλης δεν είχε πειράξει ποτέ κανένα. Ωστόσο, έπεφτε σε αντιφάσεις σε σχέση με όσα είχε αναφέρει στην προανακριτική του κατάθεση. Ο πατέρας του Βαγγέλη Γιακουμάκη αντέδρασε μέσα στο δικαστήριο, επισημένοντας ότι ο μάρτυρας δεν μπορεί να πει πολλά γιατί θα επιστρέψει στην Κρήτη. Σήμερα είναι ένα κοινωνικό δικαστήριο. Δεν με ενδιαφέρει η ποινή που θα τους επιβληθεί. Με ενδιαφέρει τι ήταν το παιδί μου. Να μάθουν και οι άλλοι τι ήταν ο Βαγγέλης και γιατί δεν αντιδρούσε. Αν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό του, ο Βαγγέλης Γιακουμάκης ίσως και να ζούσε σήμερα, ανέφερε ένας από τους δικαστές, προκαλώντας την αντίδραση της υπεράσπισης των κατηγορουμένων. Και κάπου εκεί στη μέση, δυστυχώς, βρίσκονται και οι γονείς του άτυχου Βαγγέλη, οι οποίοι δεν είχαν καν τον χρόνο να θρηνήσουν το παιδί τους και δεν θα πάρουν και ποτέ απαντήσεις, διότι δεν υπάρχουν απαντήσεις για να πάρουν. Δεν υπάρχουν. Οι συνήγοροι των 9 νεαρών κριτικών που δικάζονται χαρακτηρίζουν τις μαρτυρίες κενές περιεχομένου. Σύμφωνα με τον Γιώργο Κοκοσάλη, κανείς από τους μάρτυρες δεν είδε στην πραγματικότητα όσα περιγράφονται στη δικογραφία, αλλά μεταφέρουν τη φημολογία που οργίασε και σύμφωνα με τον ίδιο διωγγώθηκε όταν αποκαλύφθηκε ο θάνατος του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Η εκτίμησή μας είναι ότι αν δεν υπήρχε αυτό το βάρος της δημοσιότητας, δεν θα απαγγέλλονται και κατηγορίες. Γι' αυτό μιλούμε και περί κατασκευής. Ας ελπίσουμε ότι αυτό το πράγμα το οποίο έφτασε στην αίθουσα του ακροατήριου δεν θα οδηγήσει και σε καταδίκη. Προστέρψην κάποιας μερίδας στον media